Για πάλι από μένα, λοιπόν, ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Σε αυτό το review θα επικεντρωθούμε λίγο παραπάνω στο AliExpress. Τι γίνεται? Καταλαβαίνω ότι τώρα τελευταία με τα βιντεάκια που βλέπετε με κάποιες προσφορές από την Κίνα, σας έχει ψιλοανοίξει η όρεξη για κινέζικες αγορές και το ψάχνετε λίγο παραπάνω. Βοήθησε και το Kimovil που σου δείχνει, ξέρω, κάποια καταστήματα του AliExpress ότι έχουν τη χαμηλότερη τιμή σε κάποια προϊόντα καυτά όπως τα Xiaomi τα κινητά. Οπότε, όλο και περισσότερα άτομα μου στέλνουν PM, ξέρω εγώ, στο κανάλι και μου λένε: Σωτήρη, γεια σου ρε φίλε, ξέρω εγώ, βλέπω το κανάλι σου, παρακολουθώ, ωραίο, μπάμα, μάκα, ζανά. Έχω, ξέρω εγώ, ένα MLS κινητό. Έχει σπάσει η οθόνη. Πάω στον επίσημο αντιπρόσωπο που μου λέει ότι κάνει 50 ευρώ. Έχω βρει ποιο είναι το αντίστοιχο μοντέλο, ξέρω εγώ, το κινέζικο που είναι η φάσα και έχει βάλει από πάνω το MLS στο λειτουργικό του. Και η οθόνη, ξέρω εγώ, από το AliExpress κάνει 10 δολάρια και χωρίς μεταφορικά. Πες μου, σε παρακαλώ, τι να κάνω. Βγαίνει ο άλλος και μου λέει: Σωτήρη, ξέρω εγώ, μπήκα στο Kimovil να βρω κινητά. Πρώτο αποτέλεσμα ήταν ένα κινέζικο μαγαζί, ξέρω εγώ, στο AliExpress και το έχει τιμή ξεφτύλα και πες μου τι να κάνω, πώς το παίρνω. Είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, που λέει: Σωτήρη, πήγα να πάρω κάτι από το AliExpress που είδα και μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω την συναλλαγή. Τι να κάνω? Γενικά, ο όρος AliExpress έχει μπει στην καθημερινότητά μας και όλο και περισσότερο το ακούς. Ειδικά τώρα που τα μεγάλα forums όπως το Insomnia προστάρουν συνέχεια προσφορές, ξέρω εγώ, από εκεί AliExpress και άλλα μαγαζιά κινέζικα, ο κόσμος τα μαθαίνει πιο εύκολα. Λοιπόν, τι γίνεται? Όπως και στο προηγούμενο βίντεο που μιλούσα, θα μπούμε λίγο στο wiki, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Πρέπει να καταλάβετε σε αυτό το σημείο ότι όταν μιλάμε για AliExpress, για Gearbest, για Geekbuying, για τέτοια μεγάλα κινέζικα μαγαζιά, δεν μιλάμε για μεγέθη, πλαίσιο, e-shop, multirama, public και τέτοια μεγέθη, ή κοτσόβολο έστω, που έχει παραδείγματα franchise όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για γίγαντες, μιλάμε για τιτάνες. Αυτό πρέπει να το βγάλουμε λίγο από το μυαλό μας, γιατί όταν ξέρεις ότι ένα κατάστημα απευθύνεται κυρίως στη κινέζικη αγορά και μετά απλά από ξόφαλτσα παίρνει και τις δικές μας αριστερά-δεξιά, Αμερική, Ευρώπη και δεν συμμαζεύεται, που ας πούμε στην Ελλάδα έχουμε 10 εκατομμύρια κόσμο, λέμε τώρα. Η αγοραστική δύναμη, η δική μας καθαρά, αυτοί που δηλαδή μπορούν να κάνουν αγορές και να ψωνίσουν και να κάνουν, πώς είναι, 100.000, ειδικά τώρα με την κρίση μπορεί να είναι και λιγότεροι. Όταν εκεί ξέρουμε ότι αυτά τα καταστήματα απευθύνονται σε ένα και αγοραστικό κοινό δισεκατομμυρίων ατόμων, σκέψτε το λίγο, 10 εκατομμύρια, 100.000 δισεκατομμυρίων ατόμων, και ειδικά όταν έχουν εξαπλωθεί στις γύρω-γύρω αγορές, Ινδία, άλλα 3-4 δισεκατομμύρια όπως είναι αυτοί, Μπαγκλαντές, Κίνα, Πακιστάν, ιστορίες εκεί, καταλαβαίνεις ότι εκεί το παιχνίδι ξεφεύγει. Αλλάζουν τα μεγέθη, οπότε δεν μπορείς εσύ να μου συγκρίνεις τη τρύπα που βρήκε στο Scrooge με το Vic Mall, τον Κοτσόβολο με τον Gearbest, το, ξέρω εγώ, το Media Markt που λες είναι πανευρωπαϊκό και αυτό είναι στη Γερμανία, με το Public και πάει λέγοντας. Μιλάμε για άλλα μεγέθη. Και αυτό το λέω κυρίως για κάποιους φίλους που μου λένε: Ρε φίλε, βρήκα αυτό το AliExpress, έχει όντως φθηνές τιμές, αλλά φοβάμαι να βάλω την πιστωτική μου κάρτα, μην μου φάνε τα λεφτά. Mm-hmm. Λες και είναι, ξέρω εγώ, η τρύπα, το άγνωστο το μαγαζί, που σου λέει: Δώσε μου εδώ πέρα για να σου κάνει φίζινγκ και σου λέει: Δώσε μου τα στοιχεία σου και μετά πάει και αγοράζει αυτό, ξέρω εγώ, κινητά αυτό. Αντί για σένα. Anyway, λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφει εδώ πέρα το wiki. Το Alibaba Group Holding Limited, στα κινέζικα είναι αυτό το η ονομασία, για ποιον ενδιαφέρει, είναι ένα e-commerce, είναι μια e-commerce εταιρεία που προσφέρει customer to customer, C2C, business to consumer, B2C και B2B. Sales services μέσα από το web portal της. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι απευθύνεται για καταναλωτές προς καταναλωτές, για επιχειρήσεις προς καταναλωτές και για επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις. Δηλαδή, εγώ άμα θέλω να πάρω κάτι χοντρική από κάποιον άλλον για να το μεταπουλήσω εγώ, θα πάω business to business. Άμα θέλω να βρω ένα μαγαζί που να μου πουλάει σε μένα κάποια πράγματα, πάω business to client και consumer to consumer. Είναι φάση σαν το eBay, τέλος πάντων. Έχω εγώ το κινητό μου, θέλω να το πουλήσω, θα μπω στην πλατφόρμα του Alibaba και θα το κάνω. Λοιπόν, η Total Provided Electronic Payment Services, εδώ πέρα μιλάει για το Alipay, που είναι το αντίστοιχο PayPal της Κίνας, Shopping Search Engine, το AliExpress και Data Centric Cloud Mining. Αυτό είναι το 11866, κάτι τέτοιο, έχει ένα περίεργο. Anyway, Cloud Computing Services. Λοιπόν, ξεκίνησε το 99, λέει, από τον Jack Ma, δημιούργησε το Alibaba.com, ένα business to business καθαρά portal εκείνη για να συνδέσει τις κινέζικους κατασκευαστές με υπεράκτιες εταιρείες, αγοραστές δηλαδή, αγορές να επεκταθεί λίγο, μάγκας. Το 2012, δύο από τα πόρταλ του Alibaba έκαναν τζίρο 1,1 τρισεκατομμύρια yuan, 170 δηλαδή δισεκατομμύρια δολάρια, σε πωλήσεις. Το AliExpress και το Alibaba. Οι προμηθευτές από αυτές τις χώρες που υποστηρίζονται, ναι, από άλλες, αλλά οι έλεγχοι είναι πιο αυστηροί από αυτούς που γίνονται στις κινέζικες εταιρείες. Λογικό. Αλλά λέει, έχει την έδρα της στην Κίνα. Τι γράφει εδώ πέρα, το Σεπτέμβριο του 19, το Alibaba, ναι, κόστιζε 231 δισεκατομμύρια δολάρια. Έκανε και μετά κάτι με τις μετοχές, πήγε στα 212, ρευστοποίησε ιστορίες, το Reuters εδώ πέρα γράφει, έκανε άνοιγμα στην Αμερική, έχει εδώ πέρα και από ό,τι βλέπετε, το Singles Day, 11-11 δηλαδή του 2015, money money σε μια μέρα έκανε τζίρο 14,32 δισεκατομμύρια οι συναλλαγές τους.
Λοιπόν, οπότε έχουμε και λέμε. Δεν μπορείς να μιλάς. Οπότε βλέπεις εδώ μετοχές ιστορίες. Έχει εδώ πέρα τις πλατφόρμες του. Έχει το Taobao. Όποιος το γνωρίζει, είναι κάτι σαν το PayPal. Σαν το eBay της Κίνας, τέλος πάντων, για αγορές. Είναι μετά το Alibaba, το Navi, το Tmall. Το ξέρετε και αυτό, είναι και αυτό ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν και στέλνει η Ελλάδα, δεν έχει τόσο καλή τιμή. Alipay, Alibaba Cloud Computing, το AliExpress, το China Yahoo. Γενικά είναι, ας το πούμε, πώς θα το πω χοντρικά. Η Amazon της Κίνας, το Google της Κίνας, όλα μαζί σε ένα. Anyway, πάμε εδώ πέρα. Αυτό τώρα ήταν για να δείτε τα μεγέθη και να μην λέτε, ο Κινέζος ψιλικατζής εκεί, βλάκας είναι σε μια στοά, σε μια τρύπα τέλος πάντων και πουλάει πράγματα τέτοια. Υπάρχουν και αυτοί και θα σας εξηγήσω αργότερα τι εννοώ. Λοιπόν, εγώ προσωπικά στο Alibaba το πρώτο account που είχα φτιάξει ήταν πριν 12 χρόνια, το 2004. Οπότε έχω μια εμπειρία. Μετά φτιάξα άλλο, αφού ήταν αυτό το δοκιμαστικό για να δούμε, να μιλήσουμε λίγο τι γίνεται, πώς παίζει. Μετά κάτσαμε και φτιάξαμε καλύτερο για την εταιρεία και δεν μαζεύεται. Οπότε το βγάζω μάκρυ, έχω κάποια εμπειρία. Λοιπόν, μετά, εδώ είναι η πλατφόρμα του AliExpress. Αυτό που ενδιαφέρει εσάς τους περισσότερους. Μπαίνετε στο Kimobile και βλέπετε, α, είναι το top one, το πιο φθηνό. Είναι το King Cell Phone, ξέρω εγώ, το πιο φθηνό. Θα πάρω από αυτόν. Να πάρεις, να μην πάρεις, τι γίνεται. Επίσης, αυτό το κομμάτι ήθελα να σας πω. Μπορεί να την έχει καπουλάρει, ξέρω εγώ, από κάποια κινέζικα μαγαζιά και να αγοράζει με την κάρτα σου την ελληνική, επειδή έχουν προνοήσει και έχουν φτιάξει, ξέρω εγώ, ελληνικό λογαριασμό για να μπορείς να κάνεις αγορές σου. Αλλά από το AliExpress είναι λίγο διαφορετική η διαδικασία. Όπως έχεις εσύ τη χρεωστική σου, που αρκεί να είναι εξωτερικού, να είναι μια Revolut, μια οτιδήποτε, είπαμε οι ελληνικές δεν περνάνε απευθείας, θα πρέπει να κάνεις μια διαδικασία. Αυτή η διαδικασία είναι να έρθεις εδώ πέρα να φτιάξεις ένα λογαριασμό Alipay. Πώς έχεις το PayPal για το eBay, τέλος πάντων, ή για αγορές από παντού που το υποστηρίζουν, έτσι και ο Κινέζος έχει φτιάξει το δικό του PayPal, το Alipay. Δεν είναι να τρελαίνεσαι, είναι η ίδια διαδικασία. Βάζεις την κάρτα σου, βάζεις τα στοιχεία σου όπως ακριβώς τα γράφει στο statement της τράπεζας, τέλος πάντων. Κάνει, σου τραβάει ένα ποσό, 1,5 δολάριο, στο δίνει πίσω, σου δίνει ένα tracking number για να μπορέσει να του πει, ξέρω εγώ, ένα reference number και να του πει: μου ήρθε αυτό ο κωδικό, ο λογαριασμό είναι δικό μου και έχω έλεγχο πλήρη, ξέρω εγώ, στο λογαριασμό. Και γίνεται το authorization. Μόλις πάρεις την έγκριση ότι όλα είναι κομπλέ, αρχίζεις και αγοράζεις μέσα από την πλατφόρμα του Alipay. Ίδια φάση ακριβώς με το PayPal. Με το PayPal σίγουρα οι περισσότεροι θα έχετε μια εμπειρία. Απλά εδώ για μερικά πραγματάκια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα account μου, τέλος πάντων. Οι πληροφορίες μου εδώ, τα τέτοια που έχω κάνει refund σε κάποια πράγματα που ή άρχισαν να μου ήρθαν ή δεν μου ήρθαν καλά. Εδώ πέρα η παραγγελία αυτή που σε αυτή θα σταθώ λίγο σε αυτό το βίντεο για να σας πω ότι δεν είναι όλα ρόδινα. Αυτή εδώ πέρα, η Xiaomi την E, 4K που πήγα και αγόρασα και την είχα βάλει σε ένα post, κάτσα να δω πότε είχα βάλει και το post που έλεγα ότι θα τρώω μακαρόνια και ρύζι. Γενικά τη χρησιμοποιώ την πλατφόρμα. Έχω 2-3 account, παίζω μπάλα από εκεί για να αφήνω και feedback ή μπορεί να πουλήσω και εγώ κάποιο πράγμα. Γενικά τη χρησιμοποιώ. Οπότε μπορώ να πω με ευκολία 2-3 πραγματάκια. Τώρα αυτό με το Kimobile, πω από το ίντερνετ τσέρνεται. Τώρα αυτό με το Kimobile. Έχει κάψει κόσμο. Λογικό είναι μέσα στην κρίση να ψάχνεις να γλιτώσεις έστω και το 5 ευρώ. Το 5 δόλαρο, το 10 ευρώ, το 10 δόλαρο και πάει αντίστοιχα. Είναι αυτό. Είναι η τιμή ο καθοριστικός παράγοντας που θα σε κάνει να αγοράσεις από ένα μαγαζί, να δείξεις εμπιστοσύνη. Στη δικιά μου περίπτωση ναι, γιατί κάνω πολλές παραγγελίες. Τα 10 ευρώ στις 10 παραγγελίες που γλιτώνω είναι ένα εκατοστάρικο. Εμένα με νοιάζει. Γι' αυτό το λόγο τώρα έχουμε βάλει και λίγες προσφορές εδώ πέρα, εδώ το ηχιάκι. Κάτσε να δούμε πότε ακριβώς. 13 Ιουνίου έχουμε να κατέβουμε κάτω. Πρωινό chat με την Άρα από το AliExpress. Εδώ λέω την οδύσσια του όσων έχω περάσει. Την περίπτωση δικιά μου δεν σας τη δείχνω για να σας αποτρέψω από το AliExpress. Το AliExpress συμφέρει σε πάρα πολλά πράγματα. Χθες άνοιξα ένα πακετάκι που το είχαν βάσει και το βίντεο, απλά δεν το έχω δημοσιεύσει. Που είχα πάρει κάποιες θήκες και κάποιες μεμβράνες και κάποια screen protector για το Redmi 3. Εκεί είναι μονόδρομος. Δεν θα πάω να το πάρω από τον Kirby, δεν θα πάω να το πάρω από το Dickmall που είναι πανάκριβα. Θα πάω να το αγοράσω κατευθείαν από την πηγή. Από τον Κινεζούλη που προσέχει τη συσκευασία, θα μου τα βάλει ωραία και καλά και θα μου τα στείλει. Λοιπόν, κάτσε να πάμε προς τα κάτω. Κατεβαίνουμε κι άλλο κι άλλο. Εδώ η IKEA. Πω, πω, έχω ανεβάσει πολύ πράγμα. Anyway, γενικά σαν πλατφόρμα. Από ό,τι βλέπεις είναι ωραία. Έχει τις προσφορούλες του τώρα δηλαδή. Έχει δει, είναι το Euro. Βουβουζέλες εδώ πέρα, πάρτε πράγματα. Μετά εδώ πέρα έχει κάποια events. Θα πάνε στο Παρίσι τέλος πάντων κάποιοι bloggers εδώ πέρα και ψηφίζουν. Game time, σου λέει προσφορές, τα έχει κατηγοριοποιημένα εδώ. Trending styles, όπα, πέτυχα κατά λάθος. Να, σου λέει εδώ τι είναι πιο trending. Α, γενικά ρούχα από AliExpress μην παίρνετε. Δηλαδή μπορεί να δεις αυτό εδώ πέρα το. Α, πάμε εδώ, μην βάλω την άλλη ξόφιση τελείως. Μπορεί να δεις, ξέρω εγώ, αυτό εδώ το φόρεμα. Για να πεις, ωραία, φίλε, τι φτηνό, τι ωραίο, sexy summer φόρεμα. Άντρα μου, θα μου το πάρεις. Στο παίρνουν και έρχεται, ξέρω εγώ, και είναι αυτό σαν σακούλες μπλε σκουπιδιών τέλος πάντων, τελείως χάλια ποιότητα. Σε αυτά να τα προσέχετε. Τώρα, άμα θες να πάρεις ολσταράκια και τέτοια που δεν έχουν διαφορές, ναι, τα παίρνεις και μάλιστα, άμα είναι και μαϊμού, παίρνεις refund
Γιατί και λέει ο άλλος ότι είναι original και είναι μαϊμού. Παίρνεις τα παπουτσάκια, τα κρατάς, τα μαϊμουδένια και παίρνεις και το refund και είσαι μια χαρά. Γενικά δεν πρέπει να υπάρχει φόβος στη διαδικασία του refund. Είναι πολλοί που λένε, «Ω, εμένα με ταλαιπωρήσανε και δεν έβγαλα άκρη και μη πάτε μακριά, μακριά». Είναι μερικοί, ξέρω εγώ, που έχουν άλλα μαγαζιά και ρίχνουν λάσπη. Ναι, και εμένα μου κάνανε και τέτοια. Τους λες, δώστε μου στοιχεία. Σου λέω, μπλοκάρουνε τελείως, κοκομπλοκ. Ή είναι κάποιοι, τώρα εντάξει, παιδιά, τη τσέπη μας, λογικό είναι να την υπερσπαζόμαστε. Το μαγαζί μας, λογικό είναι να πετάξουμε λάσπη στον ανταγωνιστή. Αλλά αυτά που λες, επειδή μένουνε, πρέπει να μπορείς να τα στηρίξεις. Είναι, ξέρω εγώ, ο λόγος εναντίον των λόγων όλου του κόσμου. Πρέπει να μπορείς να τα στηρίξεις. Όπως και βγήκε ο άλλος και έλεγε, «Α, μου έκανε εμένα ένα κατάστημα στραβή» και του λέω, «Ρε φίλε, σου κάνει στραβή, φέρε μου τα στοιχεία. Να το δείξω, να το ανεβάσω ένα βιντεάκι, να φτιάξουμε». «Ε, ξέρεις και τελικά δεν ήταν σε μένα, ήταν σε μια φίλη μου, και, αλλά ξέρει αυτή ότι τη στείλανε μαϊμούδες και θα της πω να μου δείσω και εμένα τα στοιχεία και αυτά, γεια σου φίλε, γεια». Και εξαφανίζονται. Γενικά στα φόρουμ, ό,τι βλέπετε, να ξέρετε ότι είναι ο κάθε τρελός, ο κάθε παρανοϊκός, ο κάθε ψυχάκιας, ο κάθε ένας που κοιτάει, ο κάθε σκρούτς που ψάνε και το ένα ευρώ να το βγάλει τσάμπα. Γενικά, μην τα παίρνετε πολύ σοβαρά. Μην παίρνετε και σοβαρά και εμένα. Εγώ μπορεί να εξυπηρετώ άλλα σκιώδη συμφέροντα, τέλος πάντων, και θέλω να σας τη φέρω, να τη φάτε στο κόλλο. Παιδιά, στα φόρουμ θα βρεθεί ο κάθε τρελός και ο κάθε μανιακός να λέει το δικό του, το μακρύ του και το κοντό του. Μια στραβή εμπειρία να έχει, να έχει 10 καλές. Τι μια στραβή θα βγει να πει. Αυτό είναι νόμος, αυτό είναι γεγονός. Ο καθένας μπορεί να πετάξει λάσπη και χωρίς να του ζητήσει κανένα στοιχεία. Δηλαδή, είδα κόσμο που τον τρομάζανε. Φύγε, φύγε μακριά, θα σου φέρουνε μπόμπα. Και εντάξει, δεν είναι όλοι οι power users, δεν είναι όλοι που κάνουν εκατοντάδες ευρώ σε παραγγελίες και χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες τη μέρα. Είναι παιδιά που τώρα ξεκινάνε δειλά-δειλά και με το που βλέπουν κάτι τέτοιο, οπ, τι παίχτηκε εδώ. Α, μου λέγε ψέματα ο άλλος, αυτός θα είναι σωστός για να το λέει με τέτοιο πάθος και να το στηρίζει με τόση αιμονή. Αυτό, λίγη προσοχή. Λοιπόν, 4 Ιουνίου είχα κάνει αυτό το post και λέω, ξέρω εγώ, ότι original Xiaomi Mi 4K, τέλος πάντων, καμερούλα αυτή είναι εδώ πέρα από το ίντερνετ, ξέρετε. Είχα πάρει αυτή την καμερούλα, παιδιά, οικονομία, πήρα την κάμερα να την κάνω review. $249, είχα και ένα κουπονάκι 5 δόλαρα, $244. Ήταν, παιδιά, μπράβο, ωραίος. Τι είπαμε εδώ, ρούχα, ποτέ από το AliExpress. Ωραίος, μπράβο, μάγκας, ωραίος, να, άνοιξε, πάλι καλά. Τέλος πάντων, λέω, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εμένα με ενδιέφερε να το πάρω πρώτος για να το κάνω ένα review, όπως πήρα και άλλα κινητά. Ναι, σε προηγούμενα βίντεο έλεγα ότι δεν αξίζει να τέτοιο, αλλά η διαφορά ήταν πολύ μικρή, τόσο είχαν και στους άλλους, οπότε λέω θα το κάνω και προτίμησα ένα κατάστημα από το AliExpress. Σε άλλες περιπτώσεις, με είχαν καλύψει. Το AliExpress, όπως και το PayPal και το Alipay και το eBay και όλα αυτά, τέλος πάντων, έχουν ένα σύστημα αξιολογήσεων. Δηλαδή, εσύ για να είσαι καλυμμένος, κάτσε τώρα, δεν έχω ιδέα καθόλου. Κάτσε να δούμε τι παίζει. Xiaomi 4K, τέλος πάντων. Πάμε εδώ να δούμε. Και σου γράφει εδώ πέρα, βλέπεις αυτό το πολιτή, αυτός είναι που μου την έφερε. Βλέπεις από κάτω κάτι διαμαντάκια. Τα βλέπεις τα διαμαντάκια. 5 διαμαντάκια. Τι σου λέει εδώ, ότι έχει κάνει, ξέρω εγώ, έχει 98,4% feedback, θετικό, όλα πάνε καλά. Αυτός εδώ πέρα δεν έχει τόσες πωλήσεις ο καημένος. Ξέρω εγώ, έχει 1979 και η βαθμολογία του είναι 95,4. Το feedback εδώ πώς δουλεύει. Θετικό feedback συν 1. Αρνητικό feedback μείον 1. Ουδέτερο μένει 0. Οπότε, οι αυτοί που είναι ικανοποιημένοι είναι πάρα πολλοί σε αντίθεση με αυτούς που είχαν προβλήματα. Εγώ, βέβαια, σε αυτόν εδώ πέρα θα τον χαρακώσω τελείως. Είναι η βαθμολογία πάει εδώ. Πάει αυτό πρώτα. Αυτό, ας πούμε, έχει πάρα πολλές αίτιο. Πάει μετάλλιο. Μετά το μετάλλιο πάει διαμάντι. Και μετά το διαμάντι πάει κορώνα. Έχουμε κανένα πολίτη με κορώνα εδώ. Να. 25.000 πωλήσει, 98% θετικό feedback. Και μετά ανεβαίνει. 2 κορώνες, 3 κορώνες και πάει λέγοντας. Λοιπόν, οπότε. Α, εδώ, ας πούμε, αυτός εδώ. Top rated seller. Τίποτα. Λοιπόν, οπότε υπάρχει αξιολόγηση. Πολλοί από εσάς, ξέρω εγώ, όταν ψωνίζετε από το eBay, σας λέμε, ξέρω εγώ, να έχει παιδιά τουλάχιστον 98,5% ή και παραπάνω. Δηλαδή να μην βρεθούν πολλοί που πούνε. Τώρα, εντάξει. Πας και βλέπεις όταν ανοίγεις ένα προϊόν, τέλος πάντων. Κάτσε να βρούμε έναν αξιόλογο πολιτή, να δούμε τι παίζει. Βλέπουμε εδώ, πάμε. Αυτό είναι εδώ πέρα, τέλος πάντων. Έρχεσαι εδώ και βλέπεις. Τον ανοίγουμε. Κάτσε να του κάνουμε το χαρακτήρι, να τον ανοίξουμε τον τύπο. Σου λέει εδώ πέρα, ναι, Xiaomi 4 κάμερα τέλος πάντων. Μπαίνεις μέσα, κοιτάς αξιολογήσεις του, βλέπεις το μαγαζί. Feedback, σου λέει εδώ, είναι στην Quantum στην Κίνα. Το κατάστημα λειτουργεί από το 2011, λες, πολλά χρόνια, είναι αξιόλογο. Και σου λέει το feedback του. Πατάς πάνω, βλέπεις το feedback. Γενικά αυτός είναι ένας κανόνας, να το έχετε στο νου σας. Και βλέπεις εδώ ότι το τελευταίο μήνα, ξέρω εγώ, έχει 14 αρνητικές. Κακό δείγμα. Α, τι γίνεται εδώ, κάτι γράφει ο Ρώσος εδώ πέρα, μάλλον τα ίδια με μένα. Εδώ και άλλες θετικές, μια χαρά.
Τι γίνεται. Ποια είναι η κάμερα είναι αυτή. Αυτή είναι η International, η απλή πρέπει να είναι, γιατί πουλάγε πολλές τέτοιες. Ναι, 80 δολάρια. Τέλος πάντων, πας και βλέπεις εδώ τις αρνητικές του. Βλέπεις θετικές αρνητικές, ρίχνεις μια ματιά γιατί είναι αρνητικές αυτές. Τι είναι οι αρνητικές του, δεν έχουν NFC. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, είναι πολλοί που γκρινιάζουν χωρίς λόγο για κάτι που δεν φταίει ο πολιτής. Ότι το προϊόν, ξέρω εγώ, δεν έχουν NFC, δεν φταίει ο πολιτής. Ότι, ξέρω εγώ, δεν δουλεύει, πρέπει να το αποδείξει, φίλε. Ότι η κάμερα έχει ψεύτικο κουτί, τώρα το άλλο ο άλλος, πρέπει και αυτός να το αποδείξει. Γενικά βγαίνει πολύ. Αυτός. Πουρ σαν κουβολίτη. Ρε φίλε, πήρε τα μήτα τα 4, τέλος πάντων. Τι περίμενες. Αυτό δεν του ήρθε ποτέ. Οκ, αυτός είναι καλυμμένος. Μπήκα κι εγώ, είδα λίγο τα αρνητικά, όπως κάνει κάθε πολιτής, τέλος πάντων, που ψωνίζει, ο αγοραστής που παγάθηκε, ψάχνει λίγο ένα προϊόν πριν δώσει τα λεφτά του σε ένα κατάστημα. Μπαίνω κι εγώ, βλέπω ότι τα προβλήματα είναι κλασικά από τους γκρινιάρδες που λένε ότι να είναι. Και έρχομαι εδώ και μιλάμε τον Αντελχού. Σας λέω το δικό μου το παράδειγμα να δείτε τι μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτά. Εγώ θεωρούμαι έμπειρος χρήστης. Κάνω αυτή τη δουλειά εδώ και 16-14 χρόνια, τέλος πάντων. Ξέρω τι να αποφύγω, ξέρω τι να ρωτήσω, ξέρω τις παγίδες και παρόλα αυτά, ναι, μπορώ να πω ότι την πάτησα. Γιατί εμπιστεύτηκα την βαθμολογία ενός πολιτή, εμπιστεύτηκα αυτά που μου είπε, αλλά αυτός ουσιαστικά ήθελε να μου κρατήσει τα λεφτά. Λοιπόν, οπότε πάμε εδώ πέρα. Έρχομαι εγώ, κάτσε να δούμε λίγο τα screenshots. Τι σας είχα πει, όταν είναι να κάνετε μια αγορά ή όταν μιλάτε με έναν πολιτή, κρατήστε πάντα αποδεικτικά στοιχεία. Είναι η συνομιλία σας, είναι ένα chat που κάνατε προσωπικό, είναι ένα μήνυμα που σας έστειλε εκτός, ξέρω εγώ, του μαγαζιού. Screenshot. Screenshot κανονικά. Ξεκινάμε εδώ. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Του λέω, γεια σου, ξέρω εγώ, είμαι ένας Έλληνας reviewer και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάποιο αντικείμενο στο stock ή θα το στείλεις και εσύ 30 του μήνα, 30 του Ιουνίου, όπως και όλοι οι άλλοι. Από ό,τι είχα δει και, και σε κάποιο και σε προηγούμενο βίντεο, σε Kickbank, σε Gearbest, σε όλα αυτά τα μεγάλα τα γνωστά, όλοι λέγανε παραλαβή και αποστολή, ξέρω εγώ, 30 του Ιουνίου. Οπότε λέω εγώ, κάτσε να δω στο AliExpress, μπαστά και το έχει. Θα ήθελα να σε ρωτήσω άμα μπορούσε να μου δώσει μια έκδοση για να διαφημίσω λίγο και το μαγάζι σου για τους αγοραστές του Early. Μια χαρά δηλαδή, τίποτα παράλογο. Ποιο μοντέλο, του λέω, Xiaomi G4K Action Cam σε λευκό ή μαύρο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το ροζ. Μου λέει, 2016, 3/6, 8/43. Το μαύρο είναι σε stock. Το λευκό θα πρέπει να περιμένεις. Και φατσούλα. Λέω εγώ, εντάξει, έχω το screenshot, μου λέει αυτό ο πολιτής. Τον εμπιστεύομαι και προχωρώ στην παραγγελία. Προχωρώ στην παραγγελία, ωραία και καλά, AliExpress, Ashol, ναι, έχω κάνει και ωραίο τίτλο, έχω δώσει εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο 3 που μου φαίνεται δείχνει την παραγγελία. Και έρχομαι εδώ πέρα, είναι και αλλαγή ώρας. 3 Ιουνίου, ξέρω, του 2016, 11/27, το έκανα την πληρωμή και ολοκληρώθηκε. Δηλαδή, εγώ κατευθείαν με το που πήγαινε στο stock, πήγα και το έκανα. Θέλει μια διαδικασία για να βρει ότι μπήκαν τα λεφτά και ότι είναι paid μέσα από άλλη pay, ξέρω εγώ, η πληρωμή. Φάνηκε. Εδώ πέρα έχω πάρει και μια τσαγουλά τα κάτω για ένα φίλο. Λοιπόν, μπαίνω μέσα, τέλος πάντων, βλέπω εδώ, ρε και καλά, έγινε η παραγγελία, μου τράβηξε τα λεφτά, έχουν φύγει τα λεφτά από την κάρτα μου και από μέσα του Alipay. Και λέω, είμαι κομπλέ άρχοντας. Περνάνε ημέρες, κοιτάω, μου δίνει ένα tracking number και γράφει, ξέρω εγώ, προσελτά. Το tracking number κάπου πρέπει να το φαίνω. Λέω, τι γίνεται, ρε φίλε, με τον Κινέζο. Πάω και στον Κινέζο, του λέω, γεια σου, ξέρω εγώ, 6/6, πέρασαν 3 μέρες. Έχουμε ένα update που τότε θα μου στείλει την παραγγελία και τον αριθμό της παραγγελίας. Θα σε το δώσουμε όσο το συντομότερο δυνατόν. Κοιτάω εγώ την επόμενη μέρα, τέλος πάντων, μόλις μου απαντάει αυτός, την επόμενη μέρα το πρωί. Και βλέπω ότι το tracking number είναι ενεργό. Δηλαδή δείχνει ότι φύγει με EMS post, ξέρω εγώ, από την Κίνα και θα έρθει στα λεφτά. Λέω εγώ, ωραίος ο τύπος, το πακέτο δεν το έστειλε σε μια μέρα. Σε ευχαριστώ για το fast shipping, Adele. Πήρα το tracking number μου, να έχεις μια καλή μέρα. Παίρνουν ημέρες και βλέπω ξαφνικά από εκεί που ήταν active το tracking number να γίνεται inactive. Λέω, μάγκα, τι γίνεται εδώ πέρα. Ξαναστέλνω στον Adele μετά από 5 μέρες. Γεια σου, Adele. 6 μέρες περάσανε από την αρχή της παραγγελίας. Και δεν μπορώ να το κάνω track, το δεν είναι πουθενά, δεν εμφανίζεται. Κοίταξα στα 4PX, κοίταξα στο China Mail, κοίταξα στο AliExpress την πλατφόρμα. Γενικά, όταν κάνει routing, ξέρω εγώ, ένα δέμα μέσα στην Κίνα και γυρνάει από το χωριό σε χωριό μέχρι να πάει στο Guangzhou ή στο Hong Kong, κάπου σε κεντρικό σταθμό για να φύγει, στο δείχνει. Εκεί όμως δεν φαινόταν τίποτα. Και το tracking, σας είπα, από εκεί που δείχνει EMS, post, ξέρω εγώ, και ΕΛΤΑ, ξαφνικά έμεινε μόνο το ΕΛΤΑ. Ήταν σαν να ακυρώθηκε τελείως. Τι γράφει εδώ πέρα, ναι, μπορείς να μου πεις, ξέρω εγώ, πότε το δίνεις στο shipping company και... ή απλά μου έδωσε, ξέρω εγώ, ένα voucher tracking number. Τι γίνεται, το παιχνίδι αυτό παίζεται και μου το είπε και ένας φίλος τώρα που την πάτησε με το γέσο. Είναι το MyPhone, το xiaomi.miui.gr, τέλος πάντων, και έχουν μια συνεργασία με ένα κινεζούλι, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είναι το γέσο το 521 το μαγαζί. Και λέγανε, α, φοβερές τιμές, πάρτε. Πάει ένας φίλος, με λέει, ρε φίλε, πες μου τη γνώμη σου λίγο για το γέσο, το έχω δει, ξέρω, στο miui.gr. Και με ενδιαφέρει να αγοράσω από εκεί ένα κινητό γιατί είδα ότι έχει πάρα πολύ καλή τιμή.
Του λέω, κοίτα ρε Βασίλη, του λέω, εγώ δεν θα έπαιρνα. Έχω μιλήσει με αυτούς για να δω για την παραγγελία μου, μου τα μασάγανε, λέγανε περίεργα συνεννόηση κουκουρούκου. Εντάξει, τα παιδιά αγοράζουν από εκεί, κάνουν και διαγωνισμούς, έχουν μια συνεργασία. Εγώ δεν σκοπεύω να αγοράσω από αυτό το μαγαζί, γιατί με συμφέρει να αγοράζω από αλλού. Με κουπόνια, αυτά που σας έχω πει, cashback, με points, με τέτοια πράγματα. Μου λέει, όχι, μα είναι γαμό τις τιμές, εγώ θα πάω να το πάρω. Οκ, του λέω, εγώ σε προειδοποίησα, κάνε το κεφαλιού σου. Γιατί δεν έχεις ακούσει το Γέσο 521 και σε άλλα μαγαζιά και το έχεις ακούσει μόνο από αυτούς. Δεν με νοιάζει, εγώ το βρήκα φθηνά, θα πάω να το πάρω. Πήγαινε, πάρ' το. Πάει, το παίρνει από το Γέσο, του το στέλνουν, του δίνουν ένα tracking number, του βγάζουν για μια φωτογραφία ένα κουτί και περιμένει. Περνάει μια εβδομάδα και το tracking δεν έχει ενεργοποιηθεί. Όσοι ψωνίζετε από μεγάλα κινέζικα, ξέρετε ότι από τη στιγμή που θα σου δώσουν το tracking number, αρχίζει το tracking. Σου γράφει pre-advice, σου γράφει shippers warehouse, σου γράφει, ξέρω εγώ, αποστολή με ένα λοιπόν κάτι άλλε εταιρείε. Αυτό μια εβδομάδα ήταν inactive. Ήταν στην άκρη ένα tracking number και ένα κουτάκι και περιμέναν απλά να βάλουν το κινητό να το σφραγίσουν και να το στείλουν. Αλλά του είπαν ότι το έχουν στείλει. Μου στέλνει μετά από μία μισή εβδομάδα. Ω, με του κολοκινέζου και έμπλεξα και τι θα κάνω. Του λέω, τι έγινε, ρε φίλε. Μου έχουν δώσει tracking number, αλλά δεν το βλέπω πουθενά. Τι γίνεται. Έχω πάρει και από άλλα μαγαζιά, λέει, και Big Mall και Gearbest και τέτοια και δεν έχω πρόβλημα. Με αυτού γιατί έχω πρόβλημα. Του λέω, σου κάνανε αυτό. Σου βάλανε μια κούτα, σου βγάλανε και το voucher πάνω που θα χρησιμοποιήσουν για τον αριθμό αποστολή. Γι' αυτό σα το λέω. Έγινε το ίδιο πράγμα εδώ, γι' αυτό το ρώτησα. Την έστειλε, το έδωσε στη μεταφορική ή απλά μου έδωσε ένα voucher tracking number. Αυτό εδώ που γράφω. Μου λέει, θα του στείλω μήνυμα τώρα. Του στέλνει μήνυμα και του λέει, α, αγαπητέ μα φίλε, εμεί το δώσαμε, αλλά είχαν γιορτή, λέει, μια μισή εβδομάδα οι Κινέζοι. Και γι' αυτό λέει, δεν το πήρανε. Παπάρια. Από τη στιγμή που το παίρνουν και το σκανάρουν στην αποθήκη του, έπρεπε να αρχίσει να ξεκινάει το tracking. Ο τύπο το έχει στην αποθήκη του, το έχει αφήσει εκεί στην άκρη και παπάρια. Και μια γιορτή που είχαν ήταν δύο μέρες, όχι μια μισή εβδομάδα. Όχι, τι κάνω τώρα και τόσο πάντων παντάει εκεί, του λέει θα το στείλουμε, συγγνώμη, να καταλαβαίνεις ότι έχουν καθυστερήσει, του στείλει ένα email εκεί ο Κινέζος και λέει, α, εντάξει, τα παρεξήγησα τα παιδιά, ρε, απλά έτυχε πάνω σε γιορτή. Δεν μπορεί να είσαι τόσο κορόιδα και τόσο θύματα. Αυτή η πρακτική την κάναμε από το 2010, την έκανα εγώ σε μαγαζιά που δούλευα. Με έπαιρνε ο άλλος, τέλος πάντων, που είχε παραγγείλει τα video games και μου έλεγε, Σωτήρη, μου το έστειλε το παιχνίδι. Ναι, ρε Γιάννη, του λέω, το έχω στείλει. Ξέρω, εμείς είχαμε με πρόβλημα με τον μοιραθευτή μας και θα αρκούσε τρεις μέρες. Και αυτός ήθελε να το έχει day one για να το αγοράσω τα πιτσιρίκια. Ναι, ρε, του λέω, το έχω στείλει. Πες με το tracking number, κάτσε να το δω. Έπαιρνα το tracking number που είχα συμπληρώσει τα στοιχεία του πάνω όλα ωραία και καλά τη ACS. Και του λέγα, αυτό είναι το tracking number σου, δεν ξέρω τώρα τι κάνει η ACS. Δηλαδή, ρίχνα το βάρος στο ACS. Αυτά, παιδιά, δεν πρόκειται να σας τα πει κανένας τόσο εύκολα. Εγώ τα έχω κάνει λόγω δουλειάς. Άλλο, το έχω δει αυτό, μου το έχουν κάνει πάρα πολλά κινέζικα μαγαζιά μέχρι να στρώσουν, γιατί τώρα έχουν πάει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Παλιότερα ήταν πιο χύμα όλα του. Οπότε προσπάθησα να βοηθήσω εγώ κάποιον τύπο και να του πω τι ισχύει, για να μην του λένε πίπες. Και ανταυτού, αντί να μου πει, α, κατάλαβα, ευχαριστώ, η Νάκη μου λέει, α, τα παρεξήγησα τα παιδιά, είναι γαμό τα μαγαζιά. Να παραδεχτεί. Δεν μπήκε στη διαδικασία να παραδεχτεί, να πει, ναι, ρε φιλέ, μου κάναν μαλακία, έπρεπε να σε ακούσω. Όχι, εγώ τελικά ήμουν σωστό και τα παιδιά ήταν σωστά, εσύ είσαι ο περίεργο. Άλλα ντάλα. Τέλος πάντων. Οπότε του λέω εδώ πέρα είναι η ίδια διαδικασία. Το έχει στείλει. Σε διάλεξα, ξέρω εγώ γιατί είπε ότι το έχει σε στόκ. Θα μπορούσα να το αγοράσει από το Geekbine. Το Geekbine έχει και κάτι ωραία πακετάκια τώρα. Κοιτάξτε, 249 ευρώ με αδιάβροχη θήκη. Με μουδένια, αλλά εντάξει, μια χαρά τιμή. Άμα ήξερα, του λέω ότι θα έφευγε στις 15, θα το παίρνω από το Geekbine. Τέλος πάντων, του λέω είμαι αγωμένος γιατί ήθελα να το κάνω review πρώτος. Και μου απαντάει με μια άνεση ο Αντέλ, φίλη μου. Όπως το Xiaomi εργοστάσιο τσεκάρει τα προϊόντα του ώστε ο κάθε τέτοιος αγοραστής να έχει την καλύτερη εξυπηρέτηση, παίρνει χρόνο. Παρακαλώ να είσαι υπομονητικός. Αντί να μου πει ναι, το έστειλα ή όχι, ρε φίλε, δεν μου έχει έρθει, δεν το έχω σε στόκ τελικά, μου λέει να κάνεις υπομονή. Εκεί αρχίζω και λυγίζω εγώ. Αφού τη βλέπετε μετά από 4 λεπτά, του έγραψε ένα κατεπατούλι. Μου είπε, ξέρω εγώ, ότι είχε τη μαύρη σε στόκ. Γι' αυτό σε διάλεξα από του μεγάλου κινέζικου resellers. Να λες ψέματα στα μούτρα του πελάτη σου, ειδικά όταν γράψει κάποιον, ξέρω εγώ, το φούσκωσα λίγο, με 10.000 συνδρομητές στο YouTube, είναι ακόμα χειρότερο. Πες μου ακριβώς πότε θα στείλεις το προϊόν για να ακυρώσω την παραγγελία και να το παραγγείλω από κάποιον αξιόπιστο. Και κάπου εκεί αρχίζει το μαρτύριο. Ανοίγω ticket στο AliExpress. Τους λέω, παιδιά, έχει γίνει αυτό. Ο πολιτής σας έδωσε ένα tracking number για να κλειδώσει την παραγγελία. Γιατί όταν είναι να κάνεις refund, δηλαδή να κάνεις αίτηση refund, σου λέει, ρε φίλε, άμα στο έχει στείλει ο πολιτής και σου δώσει tracking number για να κάνεις refund, πρέπει να περάσουν 10 μέρες από την αποστολή.
Του λέω, παιδιά, έχω συνομιλίες και ο Κινέζος λέει ότι δεν το έχει σε στόκ. Ότι δεν το στείλε και αρχίζει και μου το μαζάει. Δηλαδή δεν έχει στείλει tracking number. Απλά έχει ένα voucher εκεί και το συμπληρώσει. Ναι, θα το κοιτάξουμε. Καλέ μας πελάτη, θα μιλήσουμε και εμείς με αυτόν. Σε παρακαλούμε υπομονή και προσπάθησε να κάνεις κάτι, ξέρω εγώ, να μιλήσεις και με τον πολιτή να βγάλει άκρη. Ο Κινεζάκος εδώ πέρα, από ό,τι έχετε μια ιδέα εδώ, θα σας πω ακριβώς τι μου είπε, είναι ψηλό παπάρας. Μεγάλο μαγαζί, αξιόπιστο μαγαζί κατά τα φαινόμενα, ό,τι φαινόταν εκεί από την βαθμολογία, το 2011 πολιτής να κάνει καραγιζουλία και να λέει ψέματα. Μιλάμε με τον πολιτή, του λέω, μαγκά, τα λεφτά μου πίσω. Όχι, λέει, θα σου έρθει, το έχω στείλει. Ρε φίλε, αφού δεν το έχει στείλει, ρε, αφού δεν το έχει στοκ. Ναι, μου λέει, ήταν άλλη από. Ω, καλά, λέω, έμπλεξα. Τέλος πάντων, τη λέω τη AliExpress, κοίτα να δει, εγώ έχω όλα τα αποδεικτικά, πάρτα, φωτογραφίες, screenshots, ό,τι μου είπε γιατί είναι in stock, μετά από ό,τι έκανε την παραγγελία και όλα. Τη λέω, πάρτα, το tracking number που τη έδειχνα ότι ήταν active και μετά έγινε inactive και όλη αυτή η διαδικασία. Τη λέω, πάρτα τέλος πάντων, προώθησε το, εγώ θέλω τα λεφτά μου πίσω. Αφού δεν έχει στείλει κάτι, μου δεσμεύει τα λεφτά και εγώ τα θέλω πίσω. Λογικό δεν είναι, παιδιά, να πάω να τα αγοράσω από αλλού, από ένα αξιόπιστο μαγαζί. Τέλος πάντων, μου στέλνει αυτή, μου λέει, ξαναμίλα με τον πολιτή. Στέλνει και το AliExpress, δεν έκανε κάτι. Τη λέω, Αντέλ, πότε πρόκειται να έχει, ξέρω εγώ, τη Xiaomi 4 σε stock. Δεν θέλω μια εκτίμηση, θέλω μια ημερομηνία. Από τη στιγμή που μου δώσε ένα ψεύτικο tracking number για να με κρατήσει να μην κάνω refund και είπε ψέματα για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και το AliExpress δεν θα κάνει κάτι γι' αυτό, είμαι κολλημένος μαζί σου. Έχω ενημερώσει ήδη το κανάλι μου στο YouTube για τις δράσεις σου. Και σου λέει, the purchase man, δηλαδή ο αυτός που ο αγοραστής του, λέει 25 του μήνα θα είναι in stock. Από τις 3 του μήνα, εγώ έχω κάνει τις διαδικασίες, έχω μιλήσει μαζί του, έχουν δεσμευτεί τα λεφτά μου. Και μου λέει τώρα 25. Καταλαβαίνεις εδώ πέρα τι πρόβλημα έχουνε. Αυτό τη λέω είναι 22 μέρες μετά την παραγγελία μου. Refund me, σου είπα ότι είμαι reviewer και τη θέλω το συντομότερο δυνατό. Αφού το tracking number που έδωσε είναι ψεύτικο, δώσε μου τα λεφτά μου γιατί πάρω αλλού. Σε ευχαριστώ. Κλάμα. Αντέλ, πρέπει να καταλαβαίνεις. Το αγόρασα από σένα γιατί είπες ότι είναι in stock. Να το πάρω και να το κάνω review πρώτο στην Ελλάδα ήταν η νούμερο ένα προτεραιότητά μου. Γι' αυτό σε παρακαλώ, κάνε μου refund σήμερα ώστε να το αγοράσω από κάπου που το έχουν in stock. Και αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα που έλαβα από τον Κινέζο. Ξανά άνοιξα ticket στο AliExpress. Τους εξήγησα την κατάσταση. Τους έδωσα αυτό που λέει από ίδιος, ότι με links και όλα, ότι 25 θα έχει παραλαβεί για να πάρω το προϊόν. Και παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να με βοηθήσει το AliExpress. Κλείνουμε εδώ και ξαναγυρνάμε. Εδώ είναι το customer, αυτό που σας είπα, παιδιά, ότι στοιχεία. Εδώ, αυτό είναι όλη η συνομιλία μου με το AliExpress και με τις δύο τέτοιες. Θα το προωθήσουμε, θα το κάνουμε. Η προτεραιότητά μας είναι να πάρετε τα λεφτά σας πίσω. Θα βοηθήσουμε τη διαδικασία. Θα. Δεν αρκεί. Άμα μπλέξεις, έμπλεξες. Αυτό είναι, βέβαια, εδώ δεν έχεις να κάνεις κατευθείαν με ένα τεράστιο μαγαζί. Έχεις να κάνεις με τον Κινεζάκο τον opening που πάει και τα αγοράζει από ένα προμηθευτή και μετά στα πουλάει. Δηλαδή αυτός είναι ο μεσάζοντας. Τα αγοράζει από τη χονδρική, είναι αυτό το ένα μαγαζάκι, μια τρύπα, γιατί άμα ήταν μεγάλο θα το χρωσιάναμε και θα ήταν γνωστός. Μου λένε μερικοί, άρε φίλε, κοίτα όγκο πωλήσεων που έχουν, ξέρω εγώ, 10.000, 14.000, είναι αξιόπιστοι. Μαγκές. Δεν είναι όλα όγκο πωλήσεων. Και αυτός μπορούσε να πουλάει χάντρες πριν και μετά να κάθεται τα πλάκια να αρχίσει να πουλάει και προϊόντα. Απλά εγώ κάθισα και τον εμπιστεύτηκα. Δεν ισχύει τίποτα. Δηλαδή θα δει ένα οδηγό και θα σου λέει: πρέπει ο πολιτής να έχει αξιολόγηση πάνω από 10.000 πωλήσεις και να έχει ποσοστό 99,97%. Δεν. Είπαμε. Οι οδηγοί καλοί είναι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη αλλάζουν πολλά. Το να την πατήσω εγώ ήταν το λιγότερο. Θα την πατήσω εγώ μετά από τόσα χρόνια αγορών. Φανταστείτε εσείς που κάνετε τώρα τα πρώτα σας βήματα, που δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε. Μου στείλει ένα παιδί τώρα πριν, μου λέει: φίλε, αγόρασα κάτι γυαλιά από το eBay. Και ενώ μου έδωσε tracking number ο πολιτής, ξαφνικά μπαίνω ξανά στο μαγαζί του σήμερα και βλέπω ότι έχει κλείσει και λέει ο χρήστης δεν υπάρχει και δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του. Τι κάνω? Του λέω dispute. Τι είναι το dispute? Ρε φίλε, του λέω, δεν έχεις πληρώσει, ξέρω εγώ, μέσω PayPal με την κάρτα? Ναι, έχω πληρώσει, έχω κάνει τη διαδικασία, αλλά τι είναι το dispute? Και έπρεπε εγώ να το εξηγήσω τώρα που να πάει στο eBay να κάνει ολόκληρη διαδικασία. Δεν ήξερε. Άμα δεν ρώταγε, μπορεί να έλεγε, α, θα μου έρθει, έχει δώσει tracking number ο άλλος. Καταλαβαίνετε, δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Είναι πολλά που παίζουν στη μέση και αυτά εδώ πέρα που βλέπεις ανοιχτό 5 χρόνια και να λες, δεν. Τώρα ο συγκεκριμένος πολιτής είναι ειδικός και καλά σε κάμερες. Τι γίνεται, μπορεί να την πατήσει ανά πάσα στιγμή. Όταν εγώ χρειάστηκα, επειδή τώρα πέφτει και μια παραφιλολογία τώρα τους πάνω για τα μαγαζιά και τις εγγύησεις των κινέζικων μαγαζιών. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο μερικά προϊόντα. Είχα πάρει αυτή τη μεμβράνη για το παράθυρο. Έχω το βίντεο τέλος πάντων ανεβάσει όταν έκανα παρουσίαση, τέλος πάντων unboxing. Ήταν αυτή η μεμβράνη. Δεν την είχαν βάλει μέσα σε μια πομπίνα χάρτινη, τέλος πάντων έτσι σχεδιαστική. Χοντρό χαρτί να την κρατήσει.
την είχα βάλει σε μια πλαστική σακούλα. Στη μεταφορά μέσα τσάκισε σε 2-3 μέρη και είχε γίνει ψηλό κατά. Δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Δεν μπορώ να βάλω να το βάλω στο παράθυρο μου το τσακισμένο το πράγμα. Έρχομαι στο τέτοιο, στο GearBest και του λέω: GearBest, το και το. Πάρε τις φωτογραφίες, το βίντεο του unboxing, πάρε τις φωτογραφίες. Θέλω τα λεφτά μου πίσω. Δεν θέλω partial refund. Δεν μπορώ καν να το χρησιμοποιήσω αυτό. Άσχετα να το βάλα έτσι τέλος πάντων σε ένα δεύτερο παράθυρο. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Θέλω τα λεφτά μου πίσω. 9.27 από εδώ. Έρχεται μετά αυτή η μπάλα. Δεν την έχω κάνει review επίτηδες γιατί δεν μου βγαίνει καλά. Ήταν δηλαδή στη μια μέρα στις 3-4 ρήψεις. Τάκλασε. GearBest. Πήρα αυτή την μπάλα. Την πήρα γιατί ήταν και frisbee, ήταν και μπάλα, είχε και φωτάκια, ήταν ωραία. Δεν ήταν τέτοιο, δεν ήταν γερή. Με τις δύο ρήψεις, ξέρω εγώ, η βεντούζα που το κρατάει και γίνεται frisbee έσπασε. Θέλω refund. Όχι μερικό, ολικό. Και το κρατάω και εγώ το αντικείμενο. 8.49. Θα κρατάμε τα τιμά. Μετά έρχομαι να δω. Αυτό το, με το 1.39. Το φτηνό. Είχα πάρει δύο, το έχω δείξει και στο review. Το ένα μπέρε εδώ πέρα το USB ήταν σπασμένο. Του λέω refund. Εδώ το κουδούνι. Το έχετε δει όλη τη διαδικασία που τράβηξα το βίντεο τότε και στον οδηγό με τα refund. 19.61. Μετά επειδή δεν δούλευε, επειδή ήταν μικρό το λάθος, μου δώσανε μισό partial refund που εντάξει συμφωνούσα κι εγώ, αλλιώς θα το κυνήγαγα να το έπαιρνα full. Και εδώ πέρα είναι αυτό, refunded. 9.27, 8.49, 1.71. Συν πόσα άλλα refunds που έχω πάρει με αυτόν τον τρόπο. Επειδή λένε μερικοί ότι δεν έχει εγγύηση και δεν είναι τέτοιο, δεν βρίσκει το δίκιο σου και τέτοια. Και αυτές τις παραγγελίες οι περισσότερες, επειδή είναι το δεύτερο τρίτο account μου, αυτό δεν θυμάμαι στο GearBest, έχουν γίνει σε διάρκεια ξέρω, μέσα στον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο. Εντάξει, αυτό το refund ήταν ένα κινητό που ήθελα να του λέω ακυρώστε το μου για να το ξαναπαραγγείλω. Οπότε, όλο αυτό ότι δεν έχουν εγγύηση στα κινέζικα μαγαζιά είναι ένα μύθο. Έχουν εγγύηση αρκεί να είσαι άνθρωπο και να μπορεί να μιλά σαν πολιτισμένο άνθρωπο. Λοιπόν, κάτι ακόμα που πρέπει να πω για το AliExpress πριν σα πω. Τώρα σα λέω τα κακά, να προετοιμαστείτε. Λοιπόν, ποιο account είναι αυτό, το. Ναι. Εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε έχει κλίμακες. Όσο ψωνίζεις πράγματα στο AliExpress, αναβαθμίζεσαι σαν member. Το α0, το member, ξέρω εγώ, είναι το member level. Το price card notification. Δηλαδή, άμα βάλεις στο καλάθι σου, ξέρω εγώ, ένα προϊόν και θες να το παρακολουθείς, μπορεί να σου στείλει μήνυμα και να σου πει: α, το προϊόν σου, ξέρω εγώ, έπεσε τόσο. Α1 member τα ίδια. Τα προνόμια α1, 2, 3, ξέρω εγώ, είναι ψηλό στάνταρ και μετά, μόλις πας στο α3, αλλάζουνε. Σου λέει, ξέρω εγώ, ότι ανάλογα με το ποσό των παραγγελιών που κάνεις, με το που πας στο Α3, ξέρω εγώ, θα έχεις fast refunds που τι σου λέει εδώ, ότι άμα εσύ πάρεις ένα ψηλό πράγμα, άμα πάρεις ένα ψηλό πράγμα, ξέρω εγώ, 25 δολαρίων, και σου έρθει ελαττωματικό και συμφωνήσεις, ξέρω εγώ, με τον πολιτή να το επιστρέψεις για να πάρεις τα λεφτά σου πίσω, με το που θα δώσεις το tracking number και θα του πεις, μέσα στη σακούλα είναι το δέμα και σου στέλνω. Εκείνη τη στιγμή, δεν περιμένουν δηλαδή να πάει στην Κίνα, να το ανοίξουν, να δουν αν είναι όντως μέσα και τέτοιο, από τη στιγμή που είσαι και καλά έμπιστος αγοραστής στη πλατφόρμα, σου λένε για παραγγελίες μέχρι 25 δολάρια, με το που θα μας δώσει το tracking number και θα μας πει ότι σου έρχεται, ότι όχι στείλει, σου δίνουμε τα λεφτά πίσω. Αυτό είναι fast refunds. Μετά, α4 member που ξέρω εγώ είναι στο 1.000, σου λέει ότι για προϊόντα αξίας μέχρι 100 δολαρίων, άμα ξέρω εγώ είναι κάτι και έχει συμφωνήσει με τον πολίτη να τα στείλει πίσω, με το που θα πάρουμε το tracking number, σου βάζουμε τα λεφτά. Οπότε, μια χαρά. Έχεις κάποια προνόμια και αναβαθμίζεσαι σιγά με τις αγορές. Υπάρχουν και μερικά κολπάκια για να ανεβείς γρήγορα κατηγορία. Δηλαδή, σου λέει ότι άμα εσύ ένα δολάριο, ξέρω εγώ, αντιστοιχεί σε ένα πόντο. Άμα εσύ όμως σερί 5 μέρες, ξέρω εγώ, κάνεις αγορές πάνω από 5, όσο τραβήξεις τέλος πάντων. 5 δολάρια και 5 δολάρια και 5 δολάρια κάθε μέρα και χαλάς, μαζεύονται περισσότεροι πόντοι. Πολλαπλασιάζονται για κάποιο τρόπο και μπορείς να φτάσεις άνετα στα μεγαλύτερα κλιμάκια, άμα θες και εγώ να παίρνεις ψηλό πράγματα και άμα δεν σου κάνω να τα γυρνάς πίσω. Οπότε, έχει εδώ πέρα ένα υπέρ. Τώρα, σχετικά με τις δικές μου παραγγελίες από αυτό το προφίλ, να σας πω μερικά πράγματα. Μέχρι δεν με πτώησε εμένα αυτό, ήταν στο πρόγραμμα, δηλαδή ήξερα ότι αργά και γρήγορα από κάπου θα τη φάω. Την έφαγα από αυτόν σε μια μεγάλη παραγγελία και ξενέρωσα. Ας πούμε, με την τσάντα ήμουν μια χαρά ικανοποιημένος και την πήρα σε την καλύτερη τιμή που μπορούσα να το βρω. Στην Ελλάδα μια παρόμοια κάνει ένα εκατοστάρικο. Μετά εδώ, θήκες και tempered glass αγοράζω σχεδόν αποκλειστικά από το AliExpress. Ό,τι έχω χρειαστεί το αγοράζω από εδώ. Είναι πιο φθηνό, είναι πιο τέτοιο. Εντάξει, και εκεί μπορεί να έχει πρόβλημα, αλλά σε τέτοια μικρά ποσά δεν το σκέφτεσαι. Μετά, το digitizer του HI10 του Chewy που σα είχα δείξει που είχε σπάσει, 1865 πήγα και πήρα digitizer για δεκάρι tablet. Γνήσιο. Γαμώ τις τιμές. Αυτό το decor, στα βίντεο μου φαίνεται δεξιά. Αυτό το είχα πάρει για την κοπέλα μου, τέλος πάντων το Singles Day μου φαίνεται. Όχι, 29 Μαρτίου, Chinese New Year. Εδώ, μαχαίρια, θήκες εδώ, τις iPacky που σα είχα δείξει. Εδώ, το Redmi 3 τότε από το Top 1. Κάτσε να δούμε το μαγαζί. Από το Top 1, τότε που το είχα πάρει Day 1 και το είχα κάνει παρουσίαση. Υπάρχουν πολιτές αξιόπιστοι, όσο μπορείς να πεις αυτή τη λέξη, γιατί σας έχω πει ότι δεν υπάρχει ανεξιόπιστο, αλλά εδώ βλέπεις.
42.720 πωλήσεις. Δεν είναι πολλά χρόνια. 98,8 positive feedback. Εδώ πέρα, αυτός είναι που σας έλεγα με τις τριγωνικές συναλλαγές. Αυτός να σου λέει ότι το στέλνω από την Κίνα, το στέλνω στην Γερμανία, από τη Γερμανία πάει στην Αγγλία και την Αγγλία μετά το ξαναστέλνω σε σένα και είναι τελείως duty free. Κάτσε να δω πώς έχει το Mi Band. Που Παναγία μου, τι τιμή είναι αυτή. Anyway, εγώ το πήρα $38, μου φαίνεται σε pre-sale. Το θέμα είναι ότι βλέπεις εδώ Redmi 3 το απλό $125 και λες, άρε βίλε τι μη γαμάει, θα το πάρω. Ναι, άμα έχεις συμβαστεί ότι υπάρχουν κάποια θεματάκια, δηλαδή η αποστολή να γυρίσει πίσω είναι διαφορετική, θα αργήσει λίγο παραπάνω, θα κάνει, πρέπει να είναι το AliExpress στη μέση, ότι από τη στιγμή που θα κάνεις μια παραγγελία, γιατί τώρα έβλεπα ένα φίλο χθες στο Insomnia και λέει, α, με τρομάξατε, ξέρω εγώ, δεν θα πάρω τελικά από τον GearBest, είναι σε επεξεργάζεται η παραγγελία, τέλος πάντων, μπορώ να την ακυρώσω. Και του λέγανε όλοι, ξέρω εγώ, φυσικά και μπορείς. Δηλαδή εκείνη την ώρα που είναι processing, που δεν έχουν δώσει ούτε tracking number ούτε τίποτα γιατί το κρατάνε τελευταία στιγμή, μήπως αλλάξει γνώμη, μπορείς εσύ ανετότατα να μπεις και να πεις: παιδιά, το μετάνιωσα, δώστε μου τα λεφτά πίσω τέλος πάντων, θα κάνουν 3-4 μέρες να σου εμφανιστούν ανάλογα την τράπεζά σου και είσαι κομπλέ. Εδώ πέρα, από ό,τι καταλάβατε, δεν γίνεται το ίδιο. Πέφτει η τιμή, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν έχει, ξέρω εγώ, κάποιο cashback πρόγραμμα. Το μετανιώνεις και λες: δεν μου το έχουν στείλει, αλλά το βρήκα αλλού πιο φθηνά να πάω το πάρω, ξέρω εγώ, ή το μετάνιωσα, δεν θέλω καθόλου κινητό. Δεν μπορείς. Άπαξ και χρεωθούν τα λεφτά και μπουν εδώ μέσα, έχουν μείνει. Μέχρι να παραλάβεις. Τώρα, άμα ο πολιτής είναι γατών, γιατί και με αυτούς που είχα μιλήσει, δεν μου ακυρώσανε με παραγγελία τέλος πάντων που ήθελα να συμπληρώσω κάτι πραγματάκια. Άμα ο πολιτής το επιτρέπει, έχει καλώς. Αλλά δεν μπορείς να ξέρεις και εσύ πώς θα συμπεριφερθεί ο κάθε πολιτής. Αυτός εδώ πέρα τέλος πάντων την πουλάει εδώ πέρα. Εγώ δεν θέλω, ξέρω εγώ, ένα tempered glass. 133,99. Έχει εδώ τη μαγιά με την DHL, το duty free, $26 παραπάνω. Που και πάλι εγώ το προτείνω. Δηλαδή, σας λέω, παιδιά, άμα είσαι συμβιβασμένος ότι θα το πάρεις από το AliExpress και ξέρεις τη διαδικασία και τέτοιο, πάρ' το από εκεί. Εγώ το έχω πάρει πολλά κινητά από αυτό το κατάστημα και είμαι ικανοποιημένος. Είναι ένα από τα καλύτερα. Το Top One. Δηλαδή, μπορεί να το βρείτε. Μπορεί να βρεις άλλα με χαμηλότερη τιμή, αλλά είτε δεν στέλνουν, ξέρω εγώ, με αυτή την πια Ελλάδα ή οτιδήποτε. Από αυτόν τώρα, άμα βγάλει ένα κινητό που θέλω εγώ να παρουσιάσω Day One, έτσι όπως λέγαμε, θα έρθω να το πάρω από το Top One. Γιατί ξέρω ότι θα μου έρθει χωρίς τελωνία, χωρίς τις ιστορίες, θα μου έρθει κατευθείαν έξω από την πόρτα μου με DHL. Και θα είμαι άρχοντας. Ούτε άγχος, ούτε αρχιδρομία, ούτε τίποτα. Εντάξει, δεν σας λέω να μην ψωνίζετε από το AliExpress, αλλά πρέπει να ξέρετε τους κινδύνους που κρύβει. Το AliExpress δεν είναι όλα χαρές και γλύκες, αχαχά και χουχουχου. Υπάρχουν πραγματάκια που πρέπει να προσέχετε πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση. Γιατί ο άλλος λέει, α, σαν το PayPal θα είναι. Α, άμα γίνει στραβή θα χρησιμοποιήσω, ξέρω εγώ, το PayPal το αντίστοιχο του. Όχι, μάγκες. Έχει μερικά flaws. Εμένα αυτό δηλαδή που δεν μου επιτρέπει να κάνω refund επειδή ο άλλος με κρατάει όμοιρο με το tracking number είναι μαλακία του. Ότι δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα το support του AliExpress είναι μαλακία του. Στο φίλο μου το Γιάννη που το είχα βγάλει και στη σελίδα μου το Facebook που πήρε, ξέρω εγώ, 8 θήκες από έναν που τις είχε λιώμα τιμή και του ήρθανε όλες γρατζουνισμένες και αναγκαστικά του λέγανε στείλ το μας πίσω, είναι μαλακία. Να σου πω γιατί. Γιατί ξέρουν και ποντάρουν αυτοί οι απαταιώνες οι πολιτές, αυτοί που σου πετάνε το τυράκι πάρα πολύ φτηνές θήκες, πάρε. Σου λένε, α, ο άλλος για να το στείλει από την Ελλάδα, θα. Και, α, δεν, για να δω τι βαθμό έχει, δεν είναι α3, ξέρω εγώ, που τον καλύπτει το ποσό. Για να το στείλει, θα σκεφτεί τα μεταφορικά. Εμένα, άμα πήρε μια παραγγελία $5 και τα μεταφορικά για να τα στείλει πίσω είναι 15, δεν θα μπει στη διαδικασία, οπότε το φορτώνω. Δηλαδή και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γιάννη, ξέρω εγώ, πήρε 8 Xin Protectors για το Redmi Note 2, μου φαίνεται, ή το 3. Του βγήκαν όλα γρατζουνισμένα. Ο πολιτής, πώς το σκεφτήκαμε εμείς μετά που μιλάγαμε. Ο πολιτής πώς θα το σκέφτηκε, θα του λέει: κοίτα να δω, ελαττωματικά εντάξει, βγαίνουν σε κάθε παραγγελία. Έχω 100 μεμβράνες. Οι 8, οι 9, ξέρω εγώ, είναι γρατζουνισμένες. Τι θα κάνω, άμα πάω και τις δώσω μία-μία γρατζουνισμένες και το ξέρω εγώ, θα μου γυρίσει ο άλλος και θα μου πετάξουν αρνητικές και θα φτύει το μαγαζί μου και δεν θα το βρίσκει κανένας. Οπότε σε μια παραγγελία με μια αρνητική αξιολόγηση φορτώνω όλη τη σαβούρα μου και να τη φάει χέστηκα. Οπότε κάτι τέτοιο πιστεύουμε ότι έχει παιχτεί, γιατί το μαγαζί έλεγε: ω, αποκλείεται, εγώ είμαι καλός πολιτής και αξιόπιστος και κοίτα τα τέτοια μου. Και να είπε ότι ήταν μία-δύο γρατζουνισμένες, ναι, να είναι και 8, έχει ένα θεματάκι. Λοιπόν, οπότε δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Καλό χρυσό το AliExpress. Το Keymobile μας έκανε αυτή τη ζημιά τώρα που σας το έχει παρουσιάσει και δεν ξέρετε τι γίνεται και τι παίζει. Κάτσε να δούμε λίγο, έλα. Anyway, δεν πειράζει. Keymobile. Λοιπόν, ας πούμε, ψάχνεις εδώ στις εταιρείες, Redmi 3 Pro. Να δούμε ποιες εκδόσεις, τι θέλουμε, την 322. Το ανοίγεις εδώ πέρα και σου βγάζεις εγώ τα πιο φθηνά. AliExpress Edge Dreamy, λοιπόν, και το Goldway.
Αυτά τα δύο είναι από τα πιο γνωστά, αλλά τι γίνεται. Ένα παιδί σήμερα μου λέει, ξέρω εγώ, Σωτήρη, θέλω να αγοράσω, έχω βρει ότι είναι πιο φθηνά στο HD Goldway και θέλω να το πάρω έτσι με DHL που σου λέγες εσύ. Το HK Goldway, τέλος πάντων, που έχω ψωνίσει από εκεί, τι σου λέει, ότι, για, ότι στέλνω εγώ έτσι με πούστικο τρόπο, με τριγωνικές για να γλιτώσω το τελωνείο, αλλά δεν υποστηρίζει την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, καλή τιμή έχει, έχω πάρει κινητά από εκεί. Το Dreamy. Ψωνίζουν και άλλοι από Dreamy. Έχουν μάθει τώρα, εδώ πέρα είναι παιδιά, είναι affiliate αυτό εδώ πέρα. Δεν το κάνει αυτή και άλλη δουλειά για το Kimovil. Δηλαδή με το που το πατάς εδώ, σε πάει για να πάει να βγάλει ποσοστό. Αν το έχετε στο νου σας, άμα θέλετε να δείξετε μια προσφορά που έχετε βρει κάπου, βγάλετε αυτό εδώ το affiliate και κρατήστε μόνο το HTML. Δηλαδή το είδα προχθές στο Insomnia, το είχε ανεβάσει ένα παιδί για προσφορά και το είχε βρει μέσα το Kimovil και τον ψιλοκράξανε. Να το έχετε στο νου σας. Πας εδώ και το μεταξύ η τιμή πολλές φορές τι γίνεται. Είναι για συγκεκριμένα, δηλαδή σου λέει εδώ θέλω το gold σε standard 179. Θέλω το τέτοιο σε salt, αυτό δεν έχει. Και κάθεσαι και παίζεις μπάλα. Οκ, okay, μεταφορικά στην Ελλάδα έχει. Έχει την DHL και αυτός εδώ πέρα με τριγωνική. Και αυτό μια χαρά δουλεύει. Είναι το duty free. Βεβαιωθείτε πρώτα παιδιά ότι είναι η DHL αποστολή κάθε φορά που τη διαλέγετε ότι είναι duty free. Άμα διαλέξετε, είπαμε, DHL απλή, χωρίς δηλαδή να πάει να έρθει μέσω Λαμίας, έχετε πρόβλημα. Θα σταματήσει 1000% τελωνείο. Άμα κάνετε την άλλη δουλειά, πάλι με DHL νόμιμα, και θα σας έρθει από μια άλλη χώρα κατευθείαν στην πόρτα σας. Οπότε να το έχετε αυτό το νου σας. Ούτως ή άλλως σε τέτοιες κομπινούλες το διαφημίζουν εδώ πέρα οι τύποι ξεδιάντροπα, δεν θα τους κυνηγήσει κανένας. Οπότε εδώ λίγη προσοχή. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολύ καλά καταστήματα, γιατί όντως είναι μερικοί που απλά πετάνε, ξέρω εγώ, ότι κοίτα πόσες πωλήσεις έχει σε σχέση με τα άλλα. Δηλαδή, είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι δεν μπορεί ο απλός ο Έλληνας ο γκρινιάρης που κάνει μια αγορές, ξέρω εγώ, μια φορά στον χρόνο ένα κινητό ή άντε και ένα powerbank, δεύτερη, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί μέχρι τους μιλάμε. Λέει, μπείτε και δείτε στο Dreamy πόσες πωλήσεις έχει και πόσες αξιολογήσεις που μου λέτε, μου το συγκρίνετε, ξέρω εγώ, με το Geekbank και το Banggood. Δηλαδή, αστείος ο τύπος, τελείως. Δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να συγκρίνουν τα μεγέθη. Το μυαλουδάκι τους δεν χωράει, δεν μπορεί να το επεξεργαστεί όλο αυτό το θέμα. Ότι 8.000 πωλήσεις στα άλλα καταστήματα, τα μεγάλα, τα κινέζικα, είναι ότι ξέρω οι πωλήσεις μιας ώρας. Παιδιά, είναι αυτό. Είναι ότι ακόμα υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν τα λένε τα φόρουμ. Και εντάξει, ο καθένας μπορεί να γίνει ο ειδικός, να ανοίξει ξέρω, ένα tab και να πει: «Ω, δεν είμαι ξέρω εγώ ειδικός. Ξέρω, κάτσε να δω τι λέει το wiki, κάτσε να δω τι λέει ένα φόρουμ. Α, ξέρω, έχω κάνει πολλές αγορές, έχω κάνει πολλά πράγματα». Γενικά, μην επηρεάζεστε εύκολα από τα φόρουμ. Είπαμε, στα φόρουμ θα μπει ο κάθε προβληματικός, ο κάθε ένας που θέλει να ξεφύγει από την πραγματικότητα και να θέλει την καθημερινότητά του και να θέλει να βγάλει το άχτι του και θα πει το μακρύ του ή το κοντό του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν 5-6 άτομα σε κάθε φόρουμ που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Χάνουν και αυτή την υπομονή τους με κάθε διαστείες ερωτήσεις. Γιατί πραγματικά, αυτό που έλεγα και πριν, ένα χρόνο μετά τα capital controls, υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν έχει καταλάβει τι ισχύει και τι δεν ισχύει και τι γίνεται και τι δεν γίνεται και πώς μπορείς να κάνεις μια αγορά απ' έξω. Αυτά δηλαδή τα μικρά τα κομματάκια που εμείς τα θεωρούμε που ψωνίζουμε αυτονόητα, ότι ναι, ρε φίλε, θα φτιάξεις μια Revolut, θα κάνεις payback balance. Ο άλλος όμως που μπαίνει σε ένα κανάλι στο YouTube, βλέπει ένα προϊόν, ενθουσιάζεται με την τιμή, γιατί εδώ στην Ελλάδα αν είχε ξέρε μόνο το Scrooge και το βλέπει 500 ευρώ και ο άλλος έξω στην Κίνα το έχει 100 ευρώ, δεν μπαίνει σε διαδικαστικές τέτοιες λεπτομέρειες να ψάξει λίγο παραπάνω τι γίνεται, μπορώ, δεν μπορώ. Μπαίνει στα φόρουμ και του λένε: «Ναι, ναι, πάρ' το από εκεί, πάρ' το από εκεί. Α, μην το πάρεις από εκεί, από εκεί. Ξέρω εγώ, άμα το πάρεις θα σου κάσει τα χέρια και θα ανατιναχτεί το κεφάλι σου». Η τρομοκρατία αυτή. Cyberbullying. Γενικά, δείτε τους οδηγούς αναλυτικά και πάλι, γιατί έχετε απορίες. Δηλαδή, πάτε κατευθείαν στο τελευταίο προϊόν. Α, το θέλω να το πάρω. Είμαι ρε Σωτήρη, μου λέει: «Πήγα να το πάρω και δεν μου δούλεψε». Τι παίχτηκε. Το κολομάγα στο κινέζικο, καλά λέγανε. Ρίξτε μια ματιά σε αυτά. Το AliExpress με έχει βολέψει. Θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ. Απλά και μετά αυτή τη στραβή που πραγματικά είδα ότι σε αυτό το κομμάτι το AliExpress είναι άχρηστο. Δεν μπορεί να με βοηθήσει όταν ο πολιτής είναι γατάκι και κάνει κάποιες απατεωνιές για να σου δεσμεύσει τα χρήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι την πλατφόρμα δεν τα χρησιμοποιώ. Ότι άμα βρω κάτι που είναι πραγματικά προσφορά και εγώ πιστεύω ότι αξίζει να το πάρω από εδώ και όχι από το άλλο, από τους άλλους Κινέζους, δεν θα το ξανακάνω. Απλά είναι αυτό. Πάντα με προσοχή, διαβάζουμε τους οδηγούς. Ο καθένας μπορεί να την πατήσει ανά πάσα στιγμή, άμα αυτή τη στιγμή που έχεις να κάνεις με ένα πρόσωπο, με έναν πολιτή και όχι με μια εταιρεία. Γιατί την εταιρεία την νοιάζει και το feedback και την μπορεί η ζημιά να τη κάνεις. Τώρα αυτός εδώ πέρα, άμα του ρίξω εγώ μια αρνητική, κλάιν. Δεν έγινε και τίποτα. Ένας γκρινιάρης, θα πούμε ακόμα, όπως έλεγε ο άλλος, ότι δεν μου άρεσε ο ήχος και είναι κακός ο πολιτής. Λοιπόν, οπότε είπα μερικά tips. Τώρα μου έχει ξεφύγει κάτι, θα δω το βίντεο και θα σας πω, ξέρω εγώ. Έχει και το app, άμα μπορείτε να κατεβάσετε, έχει το AliExpress ένα app για το κινητό.
Εκεί πέρα έχει κάποια προμοθητικά κουπονάκια τέλος πάντων, ή άμα σκανάρεις εδώ πέρα κάποια QR code σε κάποια μαγαζιά έχει μεγαλύτερη έκπτωση, ή ακόμα και βγάζει κάποια μαγαζιά τέλος πάντων promotion και σου λένε θα πάρεις ένα προϊόν με ένα λεπτό. Είναι κάθε μέρα διαφορετικά. Πας, ξέρω εγώ, η διαδικασία να το προσθέσεις στο favorite, γίνονται ψηλοαυτόματα αυτά, σου κάνει prompt που πρέπει να κλικάρεις. Πας, ξέρω εγώ, το κάνεις στο favorite και δίνεις συμμετοχή και καλά να πάρεις να παρουσιάσεις ένα δείγμα δωρεάν. Είναι και αυτό ένα ωραίο bonus τέλος πάντων της πλατφόρμας. Αυτό. Μια ανακεφαλαίωση, καλό, χρυσό, αξιόπιστο το AliExpress μέχρι ένα σημείο. Δεν σημαίνει ότι είναι απροβλημάτιστος όλες τις συναλλαγές. Μπορεί να την πατήσει ο πιο νέος χρήστης μέχρι και τον πιο έμπειρος. Από εκεί και πέρα, η πλατφόρμα έχει κάποια flaws που μπορούν να τα εκμεταλλευτούν μερικοί πολιτές που είναι γατόνια ή τέλος πάντων πουστάκια. Να το πω και έτσι. Λίγη προσοχή παραπάνω. Θα βρεις πάρα πολύ φτηνά πράγματα που συμφέρει να τα πάρεις και δεν θα τα βρεις πουθενά αλλού, όπως οθόνες που ήθελε ο άλλος για το MLS. Ο άλλος και εγώ. Α, πάμε μία εδώ γιατί θυμήθηκα. Ας πούμε, το πιο απλό. Εγώ είχα πάρει για το κουμπάρο μου το κλειδαρά κάτι εργαλεία για το τέτοιο. Εδώ, practice clamp, ξέρω εγώ, για κάτι Ford αμάξια. Μπορείς να βρεις πραγματικά τα πάντα. Κουμπάκια για διακοπτάκια. Βρίσκεις ό,τι θες. Ό,τι θες, πραγματικά. Έχει από το πιο μικρό προϊόν μέχρι το πιο μεγάλο. Έχει τεράστια ποικιλία. Αλλά είναι αυτό. Ότι από τη στιγμή που είναι το AliExpress στη μέση. Το AliPay, εντάξει, όσες φορές έχω χρειαστεί refund, μου τα έχει δώσει τα λεφτά κανονικά. Αλλά από τη στιγμή που η πλατφόρμα του AliExpress έχει κάποια θεματάκια, μη. Οι πολιτές, ναι, μεν έχουν την καλύτερη τιμή. Παιδιά, άμα πιστεύετε ότι. Επειδή έγινε τώρα της μόδας. Άμα πιστεύετε ότι από το GearBest θα έχετε μια φορά πρόβλημα στο refund, στο AliExpress θα έχετε 20 και 30 και 100. Γιατί εκεί πέρα αυτός τώρα ο πολιτής, ο Κινεζάκος, δεν είναι όλοι μεγάλες εταιρείες. Είναι ένα Κινεζάκος στο δωμάτιο, όπως είμαι εγώ, μπορεί να είμαι κι εγώ ο Κινεζάκος στο AliExpress. Και να με δώσει ένα δωμάτιο και απλά να έχω έναν υπολογιστή και να κάνω έτσι. Μετά να παίρνω εγώ το ποδηλατάκι μου με το καλαθάκι μου, να πηγαίνω στα εργοστάσια, να φορτώνω τα προϊόντα της παραγγελίας και μετά να τα στέλνω. Να έχω, ξέρω εγώ, ένα κεφάλαιο 1000 δολάρια, να μου κάνουν εμένα τις αγορές, να τα στέλνω, να ξεκλειδώνω μετά τα επόμενα κεφάλαια από το AliExpress και να συνεχίζω να κάνω τις αγορές. Οκ. Okay? Δεν ξέρετε ποιος είναι απέναντι και τι μέγεθος είναι. Δηλαδή, άμα είχε αυτή η εταιρεία τέλος πάντων ένα τέτοιο και μου δείχνει ότι είναι μια αποθήκη. Και ήταν αυτός και η γυναίκα του ξεδοντιάρα και πουλάγανε τέτοια, θα το καλοσκεφτόμουν. Οπότε, να ξέρετε ότι από τη στιγμή που έχετε να κάνετε με μικρομαγαζάκια και ακόμα πιο μικρά μαγαζάκια και, μην περιμένετε την εξυπηρέτηση που θα έχετε σε ένα μεγάλο κατάστημα. Ή δεν θα σας προτείνουν μια λύση. Κοίτα, φίλε, Σωτήρη, ναι, όπως ξέρω εγώ στην περίπτωση δικιά μου, ήρθε η ελαττωματική μπάλα, μου βγάλες φωτογραφίες, κράτα τη ρε φίλε και πάρ και τα λεφτά. Όχι, εκεί και στην περίπτωση και θα σου πει, α, ήρθε χαλασμένη, οκ. Okay. Θα μου το στείλεις το χαλασμένο και μετά εγώ θα σου στείλω τα λεφτά. Πώς φάνηκε. Πώς φάνηκε. Και μου έχει τύχει, δεν είναι κάτι τέτοιο, είναι το στάνταρ. Και του Γιάννη, δηλαδή του παιδιού με τις οθόνες, 8 οθόνες με φωτογραφίες με τέτοια, του στέλνει τις φωτογραφίες και του λέει: εμένα η λύση μου είναι αυτή. Θα μου ή σου δίνω το μισό refund, τα μισά χρήματα και κρατάς τα χαλασμένα τα προϊόντα, ή άμα θες full refund, θα μου τα στείλεις πίσω να τα τσεκάρω και μετά. Οπ, την έφαγε ο Γιάννης. Εντάξει, ήταν μικρό το ποσό. Αλλά δεν έχει να λέει ότι αυτή είναι η στάνταρ αντιμετώπιση οποιοδήποτε πολιτή εδώ πέρα. Ακόμα και των μεγάλων που λέγαμε το top 1, ξέρω εγώ, το Dreamy, είναι μέχρι να το χρειαστείς. Δεν ψωνίζει πολύ κόσμος και δεν έχει πολύ feedback ελληνικό ότι «Ω, κολλό AliExpress, κολλό Dreamy, μου έκανε στραβή». Αλλά, παιδιά, προσοχή σε όλα. Τώρα, δεν αναφέρθηκα στο ότι στα άλλα καταστήματα τέλος πάντων μπορείς να κάτσεις και να συνδυάσεις cashbacks και τέτοια πάρα πολύ, ή κουπόνια ή για τις επόμενες αγορές και τέτοια. Εδώ πέρα τα κουπόνια του είναι σάπια. Δεν παίζει τίποτα. Οπότε, είναι και αυτός ένας παράγοντας. Δηλαδή, αυτό που βλέπεις ότι διαφορά είναι 10 δολάρια, σκέψου πόσο τις 100 γλιτώνεις με κουπόνια ή για τις επόμενες αγορές σου, πόσα δολάρια σου βγαίνει. Και η επιλογή είναι ακόμα πιο εύκολη. Γενικά, εγώ προσωπικά. Για κάτι πράγμα που θέλω day one και είμαι σίγουρος 100% ότι το έχει ο άλλος, θα προτιμήσω το AliExpress. Για ψιλοπραγματάκια που δεν βρίσκω πουθενά αλλού ή κάτι πολύ εξειδικευμένο που είναι η αγορά του πολύ περιορισμένη, πάλι θα προτιμήσω το AliExpress. Γενικά όμως για να πω ότι θα παίρνω κινητά από το AliExpress ή θα παίρνω tablets από το AliExpress και. Όχι. Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω και είναι πραγματικά για ψιλοψώνια ή για κάτι περίεργο. Λοιπόν, αυτά από μένα. Τράβηξε πάλι το βιντεάκι. Οπότε προσοχή, προσοχή, προσοχή. Η χαμηλότερη τιμή δεν είναι πάντοτε ο παράγοντας που μας κάνει να πούμε θα ψωνίσω από εκεί. Και εγώ είμαι το λαμπρό παράδειγμα. Μετά από τόσες αγορές και μετά από τόσα χρόνια, τι πάτησα σαν προτάρης. Λοιπόν, αυτά από μένα. Γεια σας.